τον οποίο πλαισιώνουν. Βλέπουμε να παρελάβουν από την οθόνη στα πιο πολλά ιδιωτικά κανάλια. Αποτελεί εξαίρεση αυτό το κανάλι, το Art68. Και για τους λαϊκούς χορούς, τους παραδοσιακούς και τα παραδοσιακά τραγούδια και την καλή πληροφόρηση και το κάπως ευπρεπές θέαμα. Υπάρχουν όμως κανάλια, τηλεοπτικά είναι γνωστά, δεν τα ονοματίζω τη στιγμή αυτή, ελπίσουμε να επέλθει κάποιος, θα λέγαμε, αυτοπεριορισμός, κάποιος αυτοέλεγχος, ώστε να μην μοιάζουν με τις ωραίες αυτές εφευρέσεις που αντί να υπηρετήσουν σκοτώνουν, αντί να ωφελήσουν βλάπτουν. Δυστυχώς λοιπόν είναι μία πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και ενώ μπορεί, όπως διαβάζουμε θαυμάσια άρθρα σε εφημερίδες, σε περιοδικά και σε βιβλία, το μέλλον να εξυπηρετηθεί με την τηλεόραση, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που και αυτά έχουν μορφή τηλεόρασης, τροποντίνα, ώστε η τεχνολογία να υπηρετήσει τον άνθρωπο, βέβαια με κάποιο αντάλλαγμα, να απομονώσει τον άνθρωπο από την επικοινωνία των προσώπων, από την κοινωνία των προσώπων και να κάνει τους ανθρώπους κάπως παθητικούς δέκτες των εικόνων ή τηλεχειριστές ενός νοικοκυρίου. Το μέλλον, λέει, στο τηλενοικοκυριό, που με ένα απλώς έναν τηλεχειριστήριο μπορεί ο άνθρωπος να προσδιορίσει τη λειτουργία όλων των μηχανημάτων του σπιτιού του ή να αντλεί πληροφορίες από βιβλιοθήκες, εφορίες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, βιομηχανικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιστιντούτα, τεχνολογικά ιστιντούτα, να αντλεί πληροφορίες από όλες αυτές τις τράπεζες πληροφοριών. Καλό είναι αυτό. Αλλά η πολύ μεγάλη ευκολία καμιά φορά δεν ωφελεί να τα βρίσκει κανείς έτοιμα και να μην υδρώνει. Μετά μας μιλούν για ασήμαντες μπρίζες και σπιτικό κινηματογράφο και τόσα άλλα, τα οποία κρύβουν βέβαια και κάποιους κινδύνους. Άλλοι μιλούν και μάλιστα εφευρέτες και από αυτούς που διευθύνουν μεγάλες εταιρείες ετοιμασίες κομπιούτερ, ότι είναι κουτά τα μηχανήματα αυτά και ποτέ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Ένας άλλος, πρέπει να αναφέρουμε και μερικά ονόματα, όπως ο Αναστάσιος Βενετσανόπουλος, ο οποίος είναι ένα καμάρι της πατρίδας μας, είναι στο εξωτερικό καθηγητής της πληροφορικής και τιμήθηκε ως επίτιμος διδάκτορας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτός που είναι ειδικός στην πληροφορική, μας πληροφορεί ότι μπορεί στο μέλλον, στο σύντομο ίσως μέλλον, η επιστήμη λοιπόν να πετύχει την συμπίεση της εικόνας με καλή ποιότητα και χαμηλό κόστος. Και θα μπορούν έτσι να περνούν εικόνες για 5.000 τηλεοπτικά κανάλια από ένα καλώδιο. Αστρονομικός αριθμός, έκανα λάθος, 50.000 τηλεοπτικά κανάλια. Για σκεφτείτε λοιπόν, θα τρελαθεί ο άνθρωπος, να μπορεί να πιάσει και με δορυφορική, θα λέγαμε, κάλυψη και λήψη, 50.000 τηλεοπτικά κανάλια μέσα από ένα καλώδιο. Αυτές βέβαια οι εφευρέσεις, οι τεχνολογικές δυνατότητες αποτελούν μία ευλογία, μία ελπίδα, θα λέγαμε ένα όνειρο του εγγύης ίσως μέλλοντος που καμιά φορά μπορεί και να βλάψει. Και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνολογικές ανακαλύψεις δεν χρησιμοποιούνται για το καλό ή γίνεται μια χρήση καταχρηστική, υπερβολική, υπερβολική πέραν του μέτρου, ώστε ο άνθρωπος κλείνεται σε μια φυλακή μηχανημάτων, ώστε να κατευθύνει ή να κατευθύνεται από τα μηχανήματα και τελικά να γίνεται η ζωή του ένας σισύφιος αγώνας, να ανεβεί στο ξέφαντο, να δει την ανθρωπιά του, να δει και άλλο κόσμο και να μην μπορεί να απεμπλακεί από αυτή την εχμαλωσία των μηχανημάτων, των κομπιούτερ, των τηλεοράσεων, των υπολογιστών και όλων των συστημάτων που συνιστούν την θαυμάσια εφεύρεση για την οποία καυχόμεθα σαν άνθρωποι. Βέβαια, υπάρχουν και τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει το καύχημά του,
να καυχηθεί, διότι όταν κάνει κακή χρήση όλων αυτών των τεχνολογικών ευρημάτων και επιτευγμάτων, τότε βλάβη πολύ μεγάλη σε ποσότητα προέρχεται. Θα σας διαβάσω κάποιες γραμμές από ένα άρθρο του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, του γλωσσολόγου καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρεται στην Ελλάδα ότι είναι στο έλεος των καναλιών, των τηλεοπτικών καναλιών. Και λέγει, μεταξύ πολλών άλλων θαυμασίων, δεν αναφέρω περιοδικά βιβλία και εφημερίδες, δεν έχουμε και τον χρόνο να αναφέρουμε όλους τους τίτλους, γίνεται, λέγει, συνήθως δυσφήμιση της Ελλάδος, αυτού του ελληνικού πολύπαθου λαού, από πολλά μέσα ενημερώσεως και κυρίως τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία προβάλλουν την αρνητική πλευρά αυτού του τόπου. Πιάνουν φερρυπίν τους σατανιστές πέρσι, πιάνουν κάποιους εγκληματίες, κάποιους δουρίδες, κάποιους φωνιάδες, κάποιους χασισοπότηδες, κάποιους ναρκωμάνεις, και με αυτά τα θέματα μονοπολούν την τηλεόραση, τα οποία μονοπολούνται στην τηλεόραση. Δείχνουμε λοιπόν την κακή εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Βγαίνει λοιπόν για την Ελλάδα διεθνώς μια τέτοια εικόνα υπανάπτυξης, καθυστέρησης και διαφθοράς, λέγει ο κύριος Μπαμπινιώτης. Και είναι καιρός πλέον να αντιληφθούν οι πάντες ότι προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στον τόπο. Δύο-τρία άτομα εδώ, δύο-τρία άτομα εκεί που δείχνουν το κακό παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να δυσφημίζουν την πατρίδα μας. Και λέγει στη συνέχεια, να φέρω κυρίως τα ονόματα και κάποιες γραμμές χαρακτηριστικές αυτολεξί. Κάνουμε λοιπόν μια κριτική. Κρίνουμε και επικρίνουμε και καλά κάνουμε τους θεσμούς που υπολειτουργούν τα πάντα. Εκκλησία, πολιτική, παιδεία, κοινοβούλιο, τα πάντα τα κρίνουμε. Κρίνουμε και επικρίνουμε τα πάντα λοιπόν ειδονιζόμενοι. Πώς κρίνουμε όμως, όχι οικοδομητικά, αλλά ειδονιζόμενοι, με ειδονή μάλλον με τα πάθη και τις αδυναμίες μας, παρά αποφασίζοντας να τα διορθώσουμε. Μας αρέσει να στυλιτεύουμε τις αδυναμίες, τα αδύνατα σημεία, και όχι να αναιρούμε το κακό προτείνοντας το καλό. Και φυσικά απαιτείται ένας προβληματισμός παιδευτικός, ώστε η παιδεία, η εκκλησία, τα τηλεοπτικά κανάλια, όλοι οι φορείς αγωγής, και φυσικά το καλύτερο σχολείο παιδείας μπορούσε να ήταν, δεν είναι όμως, η τηλεόραση. Το πιο καλό σχολείο που μπορεί κανείς άνετα στο χώρο του, όταν είναι και κουρασμένος και καθήμενος και στον χώρο της αναψυχής του, να παιδευτεί, να διδαχτεί, να ωφεληθεί πάρα πολλά από την τηλεόραση. Όμως τι γίνεται. Με την δύναμη λοιπόν που διαθέτουν αυτά τα μέσα και κυρίως η τηλεόραση, μπορούν να περάσουν μηνύματα, άξια, πρότυπα, αρχές, ιδέες, προβληματισμοί και τα τι αυτά. Δηλαδή να περάσει ο πολιτιστικός μας θησαυρός και ό,τι καλό έχει όλος ο κόσμος, αξιολογικά, επιλεκτικά. Αντίθετα όμως, δεν προσφέρεται από τα τηλεοπτικά κανάλια ό,τι ωραίο και υψηλό, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά γίνεται κυρίως εδώ στην Ελλάδα, γίνεται μία, θα λέγαμε, υπέρβαση του μέτρου, υπάρχει ανυπαρξία αίσθησης ευθύνης, και κυρίως κάποια ιδιωτικά κανάλια, όπως λέγει εδώ ο κ. Μπαμπινιώτης, μετατρέπουν την ιδιωτική τηλεόραση από ωφέλιμη σε πολύ βλαπτική. Και βλέπουμε λοιπόν, γίνεται χώρος ασκήσεως εξουσίας, πεδίο ανταγωνισμών θεαματικότητας, και γίνεται αγώνας προς πλουτισμών, ώστε η ιδιωτική τηλεόραση προκαλεί τον τόπο ανυπολόγιστη πολιτισμική, παιδευτική, κοινωνική, ηθική και εθνική ζημία. Τα λέγει αυτά καθηγητής Πανεπιστημίου. Ώστε λίγα κανάλια όπως η κρατική τηλεόραση να αποτελούν πραγματική όαση. Κύριε καθηγητά, αν είχατε προσέξει και τα δημόσια κανάλια και μετά τις 12 και πριν τις 12 το βράδυ,
Και πέρσι το 93 και φέτος το 94, περισσότερο πέρσι, αλλά και φέτος το 94, δείχνουν και σατανιστικά έργα, σατανιστικές τελετουργίες. Λοιπόν, δεν αποτελούν εξαίρεση, δυστυχώς, τα δημόσια κανάλια. Οπότε, είναι πλέον ένα γεγονός αυτή η ζημία, φανερώνει την παντελή έλλειψη μιας πολιτισμικής προσφοράς. Δεν υπάρχει το καλό θέατρο, ο καλός κινηματογράφος, η καλή μουσική, οι καλές εκπομπές λόγου, ακόμα και γλωσσικής διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν οι γόνιμες συζητήσεις, αλλά υπάρχουν, όπως λέει ο κ. Παπενιώτης, πλήθος χαζοχαρούμενα ευτελή τηλεπαιχνίδια της χειδαιότητας, του προχείρου θεάματος και η νοοτροπία της νεοπλουτίστικης επίδειξης. Η συστηματική προς τηλεθέα συνεκμετάλλευση του γυναικείου σώματος, τα λόγια αυτά, καθηγητής κ. Παπενιώτης. Η βία και το έγκλημα, το προκλητικό σεξ στο κορύφωμά του, οι ληστευόμενοι τραπεζικοί που φαίνονται σαν να κάνουν αναπαράσταση της κλεψιάς, καυχόμενοι, άτομα άξια συμπαθίας όπως ανώμαλοι, ομοφυλόφιλοι και λοιπά, τραβεστή, λεσβίες, πόρνες, πόρνοι και άλλα, λέει ο κ. Καθηγητής, περνούν ξαφνικά από την διακριτική ιδιωτική παρουσία στην κραυγαλαία δημόσια προβολή, στην ηρωποίηση αυτών των ατόμων και στην αναγωγή τους σε πρότυπα, ώστε να μην βλέπουν τα παιδιά και να καμαρώνουν πρότυπα αληθινά, ζωντανά, ηθικά, πνευματικά, που έχουν χαρακτήρα, να καμαρώνουν τα πρότυπα αυτά τα άθλια. Και διαρωτάται κανείς, λέει, το σωρευτικά προβαλλόμενο έγκλημα, η ασύλληπτη συευρηματικότητας άσκηση βίας, η σωρευτική προβολή των ιδιομορφιών του σεξ δεν οδηγούν στον εθισμό, στη συνειδησιακή χαλάρωση και μίμηση. Να, γιατί τα παιδιά λυσούν από τάση προς βία, έγκλημα, με μια μανία σεξουαλατρική. Και έπειτα λέει, δεν γίνεται ένα πολιτικό ρεζίλι. Αντικαθιστά το πολιτικό κουτσομπολιό, τον πολιτικό λόγο, τον αντικαθιστά το πολιτικό κουτσομπολιό. Ένα πολιτικό ρεζίλι. Επομένως, και αναφέρει και κάποια άλλα, καυτηριάζει κάποια πρόσωπα, εγώ δεν θέλω να χτίξω τη στιγμή αυτή πρόσωπα. Ένας άλλος θαυμάσιος δημοσιογράφος, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, αναφέρει, μποϊκοτάρετε την τηλεόραση. Έχει δίκιο και ο κύριος καθηγητής και ο κύριος Παπαγεωργίου και πολλά άλλα πρόσωπα, τα οποία επιλεκτικά θα αναφέρω μερικά, γιατί πρωτοστατούν σε αυτήν την αντίσταση στην φασιστικοποίηση της τηλεοράσεως, η οποία θέλει να μαγνητίζει, να εχμαλωτίζει και να αποβλακώνει με τα άχυρα και τις κουταμάρες, με τις, θα λέγαμε, ανοησίες και τις φαυλότητες. Είναι θαυμάσιος, λοιπόν, και τον επαινώ από εδώ. Βέβαια, παρέλειψε να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω και εγώ είμαι μαζί του να κάνουμε κοινό αγώνα για την εξυγίανση της τηλεοράσης, ώστε τηλεόραση να είναι προαγωγή πολιτισμού και όχι χαβούζα απελπισιάς, μαυρίλας, εξολατρίας και αθλειότητας. Όχι να μας οδηγεί λοιπόν η τηλεόραση στους τριτοκοσμικούς, θα λέγαμε, λαβυρίνθους της ανοησίας και του μηδενισμού. Τι λέγει λοιπόν ο κύριος Θανάσης Παπαγεωργίου, τον οποίο ενεπαινώ. Από σεβασμό, λέγει, αυτοσεβασμό και αυτοσυντήρηση, αυτοπροστασία, αυτοάμυνα, μόνο λέει 4 λεπτά βλέπω τηλεόραση. Μακάρι να καταφέρναμε και εμείς να βλέπουμε 4 λεπτά σε τηλεοράσεις που βλάπτουν. Υπάρχουν όμως και τηλεοράσεις που έχουν κάποια προγράμματα που είναι καλά, σπάνια ιστορικά προγράμματα, σπάνια εκπομπές πολιτιστικές, παραδοσιακές, όπως είναι του Ζουράρη οι θαυμάσιες εκπομπές, όπως είναι κάποιες εκπομπές εδώ, να μας δώσουν το δικαίωμα να επενέσουμε και εδώ στο κανάλι 68 και αλλού, που δίδουν πραγματικά το στίγμα της ευγένειας του πολιτισμού. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τις φράσεις του Θανάση Παπαγεωργίου. Λέει, λίγος χρόνος χρειάζεται για να συνειδητοποιήσεις την καραγκιοζοποίηση του είδους των ηθοποιών με τα καλαμπούρια της δεκάρας για υποανάπτυκτους τηλεθεατές.
Πραγματικά, παρένθεση. Βλέπουμε και ανοίγουν κάτι συζητήσει. Σαχνομαρολογούν. Πλάκα πλακή, σε λέει να κάνουμε. Μα αυτό είναι τηλεόραση. Αφήστε λοιπόν να παιχθεί μια κωμωδία, να παιχθεί ένα ωραίο έργο που να ψυχαγωγήσει και να βοηθήσει και να δώσει κάποια μηνύματα και όχι η σαχλαμαρολογία, τις σεξολογίες και τις σατανολατρίες. Βλέπω λοιπόν πολύ λίγη τηλεόραση, λέει, προστατεύοντας την όποια αισθητική μου από τα μορμολίκια, λέει, που παριστάνοντας τον μοντέρνο, τον ελεύθερο, τον άφοβο και τον σύγχρονο, ρίχνουν αδιάντροπα πάνω στη μούρη εκατομμυρίων τηλεθεατών συμπατριωτών των εμετών τους. Πραγματικά ένα ξέρασμα είναι αυτά τα οποία λένε, με τον τρόπο που τα λένε και τόσο χιδέα που τα λένε. Και κάνουν αντικείμενο που να απασχολείται και να βλέπει όλος ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω και αλλού αν βλέπουν στο εξωτερικό, κάποιο πρόβλημα ενός ανομάλου ή κάποιου που έχει ατροφικό το γενετήσιο όργανο ή κάποιου ανθρώπου που έκανε αυτή την αταξία και το κάνουν αντικείμενο, ας πούμε, θεάματος όλου του κόσμου. Αντί να ασχοληθούν με κάτι το πιο οικοδομητικό, πιο ανθρώπινο και το πιο ωραίο. Ή κουβαλούν, συνεχίζω την παρένθεση, όλη τη Σάρα και την Μάρα των κοριτσιών από τα πορνεία για να τους βρουν πελάτες με το τηλεοπτικό κανάλι, με την τηλεοπτική οθόνη παρακαλώ, και να συνιστούν τα ονόματά τους πόσο παίρνουν όταν τους τα επισκεφθούν στα πορνεία, διεύθυνση, οδός, αρίθμος. Λοιπόν, είναι κατάντημα αυτό και λες και δεν έχουμε εισαγγελεί σε αυτόν τον τόπο. Κλείνω την παρένθεση, να με συγχωρεί ο κ. Θανάσης Παπαγεώργη και συνεχίζω 2-3 γραμμές ακόμα από τα γραφωμένα του. Η μέθοδος λοιπόν είναι γνωστή που ακολουθούν τα κανάλια που θέλουν να λατρεύσουν τον Μαμονά. Για να είσαι, λέει, διαρκώς στη δημοσιότητα, κάνε σκάνδαλα και κάμου, λέει, σκάνδαλα, και αναφέρει κάποια παραδείγματα εδώ που πραγματικά έχει απόλυτα δίκιο. Και λέγει, είμαστε υποκριτές εμείς που δεν κλείνουμε τα πονηρά, τα φαύλα, τα σαρκολατικά κανάλια και να έχουμε 10 δάχτυλα με ένα δαχτυλάκι που να κλείσουμε το κουμπάκι και δεν το κάνουμε. Και αυτό φυσικά είναι η μαγεία της εικόνας, ανοίγω πάλι παρένθεση, η μαγεία της εικόνας η οποία σε αποσβολώνει και λες τι θα πει παρακάτω, τι παρακάτω. Και όταν είναι πραγματικά τα σεξουλατρικά αυτά με την υποβολή του χρώματος, του ήχου και όλου του σκηνικού, δημιουργεί τον εντυπωσιασμό ώστε να δει κανείς το παρακάτω, ώστε εξαρτάται δουλικά και είναι μια εξάρτηση δουλική η τηλεοπτική αυτή θέα. Και απευθύνεται λοιπόν ο κ. Θανάσης Παπαγεωργίου σε εσάς καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, συγγραφείς, επιστήμονες, σε εσάς πνευματικοί άνθρωποι και διανοούμενοι, αλλά και σε εσάς πολιτικοί που είστε οι καλύτεροι πελάτες των καναλιών. Βάζω τον εαυτό μου πρώτο στη λίστα και προτείνω, είστε να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στην τηλεόραση. Βεβαίως είμαστε. Και να πούμε, κλείστε το κουμπί στο τάδε κανάλι που βάζει αυτά τα πράγματα, τα σατανικά, τα σαργικά, τα σαρκολατρικά, της αποκουτιάς, της αθλειότητας που κάνει τους ανθρώπους χαζούς και δεν τους βοηθάει να αναπτύξουν τα χαρίσματά τους. Βεβαίως, να γίνει μια τέτοια ενημέρωση και να γίνει μια στυλίτευση αυτών των ατασταλιών, αυτών των χαζοκουτιών, των κάποιων κανάλιων που δεν χρωστάνε καλό να κάνουν, αλλά για να εντυπωσιάσουν, και ξέρουν ότι εντυπωσιάζει το έγκλημα, το αίμα, εντυπωσιάζει το σεξ. Και αυτά λοιπόν κατά κόρον τα χρησιμοποιούν για να αυξάνουν τα χρήματά τους, ενώ άλλα κανάλια φτώχα δεν δέχονται. Όπως το κανάλι αυτό εδώ, το 68, δεν δέχεται. Και μου είπε ο διευθυντής ότι κυνήγησε κάποιους που ήθελαν να βάλουν ροζ τηλέφωνα εδώ. Ροζ τηλέφωνα, το άλλο άγος το σεξουλατρικό, το άλλο άγος που τα παιδιά ξοδεύουν εκατομμύρια για να ακούσουν τη σεξολογική εξομολόγηση κάποιας πόρνης, έστω από την άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, να κάνουμε, λέει, αυτό το σαμποτάζ μέχρι να δούμε τα κανάλια να παίρνουν στα σοβαρά το κοινό τους και να το σέβονται. Είστε να κάνουμε, λέει, έναν κατάλογο αρνητών. Βεβαίως είμαστε. Ώστε να επέλθει πια κάποιο μέτρο σε αυτή την αθλειότητα. Και λέγει λοιπόν, πολύ καλά το λέγει, να διαμαρτυρηθούμε, λέει, στα μαγαζιά τα τηλεοπτικά, τα οποία λέγονται τηλεοπτική σταθμή, ώστε να φέρνουν καλύτερο εμπόρευμα και όχι αυτά τα πιο κρέατα με περασμένη ημερομηνία λήξης. Έχει απόλυτα δίκιο.
και τα συγχαίρω. Ας πούμε τώρα σε ένα άλλο άρθρο που αναφέρεται στην αντίδραση στο εξωτερικό. Φερρυπίν, ο Καρλ Πόπερ, προτού αποχαιρετεί στην ζωή, είδε να δημοσιεύεται στη La Repubblica ένα άρθρο του, το οποίο είναι δρυμή κατηγορό εναντίον της τηλεόρασης. Και λέει, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία η τηλεόραση. Ανασταλτικός παράγοντας για την υγιή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Ότι είναι ένας ύπουλος προπαγανδιστής της βίας, όπως το ονόμαζε ο Καρλ Πόπερ, αυτός ο επαναστάτης. Λίγες μέρες αργότερα, σε μια εφημερίδα, στην The Guardian, άλλο ένα δημοσίευμα παρουσίαζε λοιπόν μια έρευνα την αδυναμία προσαρμογής στο περιβάλλον των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούσαν κατά κόρον την τηλεόραση, τις μαθησιακές δυσκολίες και την αδυναμία προσαρμογής στο περιβάλλον που εμφανίζουν τα παιδιά που μεγαλώνουν με συνεχή βόμβο της μικρής οθόνης της τηλεόρασης. Πόσο βλάπτει τα παιδιά, πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή και με ειδικούς επιστήμονες και να δούμε και ειδικές αμερόληπτες μελέτες και στατιστικές. Ώστε τα παιδιά τα οποία βλέπουν τηλεόραση, αυτό λένε και οι ελληνικές έρευνες, έχουν μειωμένες αντιστάσεις και μειωμένες αντιστάσεις στο κακό, γιατί μιμούνται, και έχουν ακόμα και μειωμένες επιδόσεις στα γράμματα. Εδώ και ο κάθε ένας τηλεθεατής μπορεί να το εξακριβώσει αυτό, αν καθίσει 1-2-3 ώρες στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να δουλέψει την άλλη μέρα το πρωί. Και αν δει αυτά τα σύριαλ και αυτά τα show, τις ξεγυμνωμένες κοπέλες, και αν είναι και λίγο ευαίσθητος και ζει τον πειρασμό και σοκάρεται, δεν μπορεί, και με το ξενύχτη και με την κόπωση και με την υποβολή αυτών των σατανικών θεαμάτων και με τα εγκλήματα και με τις σατανιστικές προβολές κάποιων ταινιών, με όλα αυτά ο άνθρωπος υφίσταται έναν βομβαρδισμό, ένα καταιγισμό θα λέγαμε βομβαρδιστικό, από ιδέες, από ερεθίσματα, από επιθυμίες, από αντικείμενα, από φόβους, από αντιδράσεις, από αναστολές. Και πλέον θα έλεγα αναστέλλεται η ανθρώπινη λειτουργία του. Δεν λειτουργεί σαν άνθρωπος, αλλά γίνεται ένα ρομπότ, γίνεται ένα, θα λέγαμε, μηχανηματάκι, ένα πιονάκι. Και συνεχίζει αυτό το άρθρο. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μια εκλεκτική αντίληψη. Είμαστε σε μια εποχή σύγχυσης και η τηλεόραση επιτείνει τη σύγχυση και δημιουργεί ράκι τους ανθρώπους, κάνει ράκι τους ανθρώπους. Σε μια εποχή λοιπόν ανιστορική, η τηλεόραση καταργεί παρελθόν και μέλλον και λέει το εδώ και τώρα. Και τι λέει εδώ και τώρα? Μήπως λέει δουλειά, μήπως λέει μελέτη, μήπως λέει παιδεία, μήπως λέει αξίες, μήπως λέει ιστορία, μήπως λέει ηρωισμό. Παρένθεση κάνω. Μήπως λέει θυσία, μήπως λέει τα εθνικά μας θέματα. Αυτά απουσιάζουν από τα πιο πολλά κανάλια. Τι λέγει? Σεξ, φάγε, πίε, φρένουν, ληστείες, κλοπές και να καλοπεράσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα κατώτερα ένστικτα τα οποία κινεί και κάνει είδωλα τα μηδενικά. Ένα άλλο άρθρο μιλάει για την κενότητα, δηλαδή το μηδέν στο γυαλί, στην τηλεόραση. Μιλάει για σύνδρομο κλειδαρότρυπας. Ότι δηλαδή η τηλεόραση φέρνει τόσες λεπτομέρειες στην οθόνη σαν να βλέπει από την κεντρότρυπα την προσωπική ζωή του άλλου. Και ανάξια πρόσωπα λέει ότι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν κάποιες εκπομπές, ότι αναμεγνύουν το καλό με το κακό, μαγικά σατανιστές και αξιόλογους ανθρώπους στο αυτό δελτίο ειδήσεως και στις αυτές ώρες εκπομπών, ώστε η τηλεόραση αποβαίνει κούφια και νη και λέγει λοιπόν... Έβλεπα, λέγει ο Βιμ Βέντερς, ο λόγιος αυτός, έβλεπα μαγνητισμένος από φρίκη την ασύλληπτα, θορυβώδη, κακόγουστη, κενή και περιφρονητική για τον άνθρωπο συμπεριφορά αυτού του συστήματος των εικόνων, της τηλεοράσεως. Στο έλεος της οποίας έπεφτα και εγώ σιγά σιγά, έγραφε πριν από μερικά χρόνια για την Αμερικάνικη τηλεόραση ο Βιμ Βέντερς. Πραγματικά λοιπόν περιφρονεί τον άνθρωπο. Έρχομαι σε πάλι σε ένα άλλο Έλληνα, στον Νότι Μαυροδί, ο οποίος έχει γράψει κατ' επανάληψη θαυμάσια άρθρα που χτυπούν την ατασταλία στις τηλεοράσεις. Και λέγει λοιπόν,
Ο υπαρκτός, η γλώσσα πάει μπροστά, ανύπαρκτος δημοκρατισμός μας είναι. Πού είμαι θα δημοκρατικά ελεύθεροι. Να ανοίξουμε τηλεόραση. Τα πιο πολλά κανάλια μας βομβαρδίζουν με την αθλειότητα. Να περπατήσουμε στους δρόμους, ξεγυμνωσία. Να ζητήσουμε για την πολιτική. Όλα μαλώνουν για κλοπές, υποκλοπές, καταχρήσεις, μίζες κλπ. Για παιδεία, όλα απεργίες. Και τώρα τελικά, παρένθεσικά, και οι στρατιωτικοί κάνουν απεργίες και δικαιολογημένα γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με το μισθό αυτό. Και οι δικαστικοί θέλησαν να πάρουν απαλλαγή από φορολογία. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, πού θα βρούμε κάτι που να είναι να λέγαμε ότι αυτή η κοινωνία, αυτή η πολιτεία θα φτιάξει ένα καλό μέλλον του λαού να πει δικαιοσύνη. Όχι οι βουλευτές και οι δικαστικοί να απαλλάσσονται και ο φτωχός λαός να πληρώνει την φορολογία. Είναι πουθενά λογική αυτή εδώ. Όχι λοιπόν να έχουμε κομματερές, ένα άλλο παράλογο. Δηλαδή, όλο παράλογα βλέπει κανείς και όλα αυτά περνούν και μέσα στην τηλεόραση. Και λέγει λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, ο Νότης Μαυροδής λοιπόν λέγει «Το θέαμα καταναλώθηκε στην αισθητική της τσόντας και την οφθαλμολαγνία του χαβαλέ, με αποτέλεσμα η μνήμη να παραμένει απούσα». Πού να βρεθεί η μνήμη, αγαπητέ μου Νότη Μαυροδή, πού να βρεθεί η μνήμη ιστορική, μνήμη των ηρωικών καταστομάτων μας, μνήμη του έπους του 40, του 21, του αγώνα κατά των φασιστών και ναζιστών, πού να μείνει η μνήμη για το μεγαλείο των γενναίων πατριωτών Ελλήνων, πού να μείνει η μνήμη για τον προχριστιανικό ελληνισμό και τα μεγαλεία αυτά, πού, πουθενά, όλο κουταμάρα και σανό, άχυρα προβάλλει η τηλεόραση, γιατί είναι σκόπιμα όλα αυτά, για να αποκουτιάνει τον ελληνικό λαό και την νεολαία να την οδηγεί στο μηδέν. Δεν υπάρχει λοιπόν ιστορική μνήμη όπως το ακριβώς πολύ καλά το λέγεις. Η κοινωνία δεν κατάφερε να διατηρήσει τη μνήμη των γεγονότων, δίχως αντιστάσεις μπροστά στα τηλεοπτικά προϊόντα που στέκονται μακριά και μισητά προς κάθε τι πνευματικό. Η ομολογούμενη υποδούλωσή μας σε τηλεοπτικά σκουπίδια. Αυτό είναι η αλήθεια. Από τον ιδεολόγο του τηλεφασισμού. Κρατάει το όραμα του Πολυτεχνείου μακριά από ό,τι επιθυμούσαμε. Και είδαμε ότι το όραμα του Πολυτεχνείου το κάμαν βεβηλώσεις, βανδαλισμούς και εμπρισμούς. Και αυτά μας έδειξαν και όχι τόσο τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Και φυσικά, αυτό είναι ένα παράδειγμα που αναφέρει ο Μαυροδής, τόσα άλλα παραδείγματα έχουμε. Σήμα κινδύνου λοιπόν για την ενημέρωση ακόμα, που και αυτή δεν είναι τόσο αντικειμενική. Και φυσικά ένα θαυμάσιο πάλι άνθρωπο, του Μιχάλη Μίτσου, λέγει ότι το περιεχόμενο το οποίο διαλέγουν τα πιο πολλά τηλεοπτικά κανάλια, εδώ λέει όλα τα κανάλια έχουν προσλάβει Αμερικανούς συμβούλους και ακολουθούν την ίδια συνταγή. Βέβαια, αναφέρεται ο κύριος Μιχάλης Μίτσος, αναφέρεται στην Βρετανίδα Άλισον Πίρσον, που με άνθρωπο της που δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη Independent, έρχεται να καυτηριάσει κάποια πράγματα στην τηλεόραση εκεί. Αλλά και εδώ συμβαίνουν αυτά τα οποία καυτηριάζει η Άλισον Πίρσον. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν. Αμερικανούς πήραν τα πιο πολλά κανάλια και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και Αγγλία, γιατί ξέρουν την τέχνη της μαγείας της εικόνας εκείνη, το σεξ, την κλοπή, το αίμα, τα περίεργα, τα εντυπωσιακά, τα φαντασμαγωρικά, ώστε να κερδίσουν τηλεθεατές και το ένα κανάλι να τρώει το άλλο κανάλι. Αυτός ο συναγωνισμός ο σατανικός. Λοιπόν, όλα τα κανάλια λέει έχουν προσλάβει Αμερικανούς συμβούλους και ακολουθούν την ίδια συνταγή. Δηλαδή, περισσότερες εσωτερικές ειδήσεις, λιγότερα διεθνή. Έμφαση στο αίμα, τον ανθρώπινο πόνο. Περισσότερες ζωντανές συνδέσεις και χαριτωμένες συνομιλίες. Και στη συνέχεια, κανείς δεν προσλαμβάνεται στο BBC αν δεν είναι νέος και εμφανίσιμος, δηλαδή να αγοράζει με την ομορφιά. Αυτή η τελευταία λέει, καινοτομία είναι γνωστή στην Αγγλία ως love sandwich, δηλαδή το sandwich της αγάπης. Θέλουν να προσφέρουν το τηλεθέαμα σαν ένα sandwich, όπως λένε σαν κάτι σουβλάκι για κάποια κανάλια, ώστε να παρακινούν τους νέους τις νέες να γδύνονται και να πηγαίνουν εκεί να προβάλλουν τα στήθη τους, τα μπούτια τους, για να προκαλέσουν την τηλεθέαση και μετά να πετάξει μηνύματα, διαφημίσεις, να πάρει λεφτά το κανάλι. Όπως κάποια ιδιωτικά μεγάλα κανάλια εδώ, που πλουταίνουν. Εις βάρος μικρότερων που έχουν κάποια ηθική.
Δεν μπορώ να διαβάσω πολλές γραμμές, γιατί έχω πάρα πολλά άρθρα, μα πάρα πολλά, τηλεκριτών που κρίνουν την τηλεόραση και φανερώνουν όλα τα χάλια της. Ένα άλλο άρθρο του Θεοδόρου Λιάνου λέγει ότι όλα τα κανάλια μοιάζουν να είναι ίδια, βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις κατά την κρίση μου, ότι έχουν φτωχό περιεχόμενο. Τι θα δείτε, λέει? Κάποια χαζή εξευτελιστική για τον τηλεθεατή διαφήμιση. Κάποιο, μερικές διαφημίσεις είναι ολόκληρες ιστορίες, ολόκληρο σύριαλ. Γιατί τόσα χρήματα να κάνουν μια διαφήμιση? Πρέπει να εκείνο που παρουσιάζει για το κέρδος στο λότο και στο πρώτο, που ανεβαίνει πάνω σε ελέφαντες, σε αυτοκίνητα, χοροπηδάει, ανεβαίνει σε τραπέζια. Εγώ κλείνω το κανάλι όταν βλέπω αυτή την διαφήμιση. Είναι απέσια. Για να εντυπωσιάσουν δίθεν. Εσά που νόπερς λέγει τις δεκάρες, φιλμάκια εν είδη τσόντας κακής ποιότητας, τηλεοπτικά παιχνίδια για ηλιθίους, που είναι φτηνές παραλλαγές ξένων τηλεοπτικών παιχνιδιών, θρύλε της κακιάς ώρας που πλημμυρίζουν την οθόνη σαν με άφθονο αίμα, συζητήσεις ειδικών που έχουν άποψη για τα πάντα και οι οποίοι συνήθως μιλούν ταυτόχρονα χωρίς να συζητούν και να καταλάβουμε τι λένε, δελτία ειδήσεων κονσέρβα και τόσα άλλα τα οποία με άλλα λόγια λέγει μόνες καλές στιγμές της ιδιωτικής τηλεόρασης και της δημόσιας πολλές φορές, να μην κάνουμε διάκριση, είναι η μετάδοση αθλητικών γεγονότων. Λοιπόν, είναι πράγματι ένα γεγονός και χαιρόμαστε που το έχουν διαπιστώσει πολλοί διαπρεπείς επιστήμονες και πολλοί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το έχουν ερευνήσει και αναλύσει πολλές έρευνες και το έχουν ήδη δει και διαπιστώσει και εδώ πολλές έρευνες και πολλές προσωπικότητες και δημοσιογράφοι. Πού είναι λοιπόν? Ένας-ένας θα φέρει αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν τα μικρά ιδιωτικά κανάλια θα μιμηθούν σιγά σιγά κάποια πλουσία που δείχνουν ξεγυμνωσιά, σεξ, περίεργα πράγματα και θα διαφθαρούν τα πάντα. Πρέπει να προληφθεί λοιπόν αυτό το κακό. Και ανώθεν και κάτωθεν. Και από το λαό και από την πολιτεία και από τους λογίους και ανθρώπους των γραμμάτων, ώστε να τεθεί ένας φραγμός. Να υπάρξουν κάποιοι κώδικες δεοντολογίες. Είναι δυνατόν να υπάρξει μια πνευματική λειτουργία άνευ δεοντολογίας? Δηλαδή όπου αρχίσει, όπου πάει, όπου φτάσει, σαν τυφλά θα προχωράει ένα πνευματικό γεγονός, ένα πνευματικό φαινόμενο, ένα πνευματικό λειτουργήμα που είναι η τηλεόραση. Βέβαια είχα παρακολουθήσει τότε και τα όσα είχαν λεχθεί εξ αφορμής συνάξεως με εκπρόσωπον της κυβερνήσεως, τον κύριο Βενιζέλο που είναι υπεύθυνος επί του τύπου και της τηλεοράσεως, και μερικοί δυσαρεστήθηκαν μήπως τυχόν μπουν κάποια μέτρα, μήπως μπουν κάποια όρια, να μην είναι ξέφρενο το κατρακύλισμα της τηλεοράσεως. Άραγε είναι γεγονός πλέον ότι έχουν αγοραστεί και πολλοί δημοσιογράφοι και παριστάνουν τον δημοκρατικό και τον φιλελεύθερο και υπηρετούν μια φασιστική ολοκληρωτική νοοτροπία της αποχαυνώσεως, του μηδενισμού, της απαθλαιώσεως του ελληνικού κοινού που βλέπει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το κακό. Έχω εδώ στα χέρια μου τους κώδικες ραδιοτηλεοπτικής δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, με εισαγωγή του Δακτόγλου, είναι του 1991 έκδοση. Αυτοί οι κώδικες ποτέ δεν είχαν πάει στα χέρια των δημοσιογράφων. Ποτέ. Ποτέ δεν τα γνώρισαν τα κανάλια ότι υπήρξαν κώδικες τέτοιοι δεοντολογίες. Βέβαια, πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν έχουν ήδη και ετοιμάσει νέους κώδικες δεοντολογίες, πρέπει να γίνουν αντιληπτά πλέον τα προβλήματα αυτά της τηλεοράσεως και για να μην αδικούνται τα μικρά ιδιωτικά κανάλια όπως αυτό το κανάλι το Art68, που έχει μια ευπρέπεια λόγου, προσέχει, δεν βάζει τα φεδρά, τα σατανικά, τα γελία, τα άθλια, έδιωξε και τις ροζ, θα λέγαμε, αυτές διαφημίσεις που τις προβάλλουν κατά κόρον όλα και τα δημόσια κανάλια ακόμα, ώστε να γίνεται, δεν θυμάμαι αν τα δημόσια, νομίζω και αυτά, ΑΟΑ τα άλλα κανάλια δεν κάνουν εξαίρεση.
ώστε να διαφεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό για κάποιες μαϊμούδες που ούτε τις βλέπουν, αλλά μόνο τις ακούνε και ερεθίζονται και πληρώνουν εκατομμύρια. Κάθε λεπτό κοστίζει πανάκριβα. Ένα άλλο δημοσίευμα της Φωτεινής Αλίκοκλου, που είναι κάπως λίγο συστριφνό, μιλεί για την απειλή στον λόγο, ότι η εικόνα κάνει τον άνθρωπο να στέκεται βοβός μπροστά, κουφός και ακίνητος και άπλακτος μπροστά στην οθόνη, ώστε να κινδυνεύει ο λόγος να μην μπορεί να εκφραστεί. Λέγει στην σαγίνη, στην ακαταμάχητη σαγίνη της εικόνας, μιας εικόνας που κλέβει από μυζάβρα και κυκλώνει την ένταση των πραγμάτων, την ένταση των ακραίων οριακών φαινομένων, ώστε ο άνθρωπος πάβει να είναι ο λόγος και λοιπά. Βέβαια, εγώ προεκτείνω αυτό το σχόλιο, ότι ο άνθρωπος βλάπτεται πολλαπλώς, και κυρίως τα ποινικά παιδιά, όταν κάθεται πολλές ώρες στην τηλεόραση. Είναι ακίνητα, αμίλητα, άπρακτα, δεν επικοινωνούν, δεν έχουν μια έκφραση, αλλά απλώς δέκτες παθητικοί. Ένα άλλο άρθρο μας ομιλεί για το ότι επαναλαμβάνουν τις υψοκίνδυνες πράξεις που βλέπουν στην τηλεόραση τα μικρά παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μιμητική απόπειρα απαγχωνισμού, επικίνδυνα μακροβούτια, παράτολμες ασκήσεις ισορροπίας, ρυψοκίνδυνο πίδημα και σκαρφάλωμα, τρελή οδήγηση ποδηλάτου και αυτοκινήτου και άλλες ηθικοπλαστικές σκηνές της χολιγουντιανής μικρής οθόνης. Περνούν στο μυαλό, στην καρδιά, στη φαντασία και παρορμούν στην πράξη, ώστε οι ερευνητές της μελέτης, μελέτησαν 666 παιδιά, δεν ξέρω γιατί 666, 369 αγόρια και 297 κορίτσια ηλικίας 11 μέχρι 14 ετών είχαν λοιπόν διαπράξει κάποια αδικήματα, μιμούμενοι, τα κανάλια τα οποία είδαν. Η μίμηση λοιπόν είναι ένα γεγονός και δεν μπορούμε να αθωώσουμε το κακό θέαμα. Υπάρχει λοιπόν η αμφίδρομη σχέση τηλεοπτικής βίας και εγκληματικότητας, όπως θα δούμε. Υπάρχει βία στην κοινωνική ζωή. Την αντιγράφει η τηλεόραση και την μεταδίδει στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος την ξαναζωντανεύει και την κάνει πράξη στην καθημερινή του ζωή. Έπειτα, ένα άλλο θαυμάσιο άρθρο από το εξωτερικό ομιλεί για την αρνητική εικόνα των νέων στην τηλεόραση. Ότι αφενός μεν οι νέοι είναι απόντες από την τηλεόραση, αφετέρου δεν είναι οι εκπομπές που αφορούν τους νέους. Δεν έχουμε νεανικές εκπομπές, δεν έχουμε εκπαιδευτικές, παιδευτικές, μορφωτικές εκπομπές. Αλλά κυρίως κυριαρχεί το έγκλημα, τα ναρκωτικά, η βία και το σεξ. Θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε άλλες εκπομπές για να τονίσουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Το γενικό λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν ότι όσα βλέπουν στην τηλεόραση ή διαβάζουν είναι αληθινά και επομένως τα μιμούνται στην πράξη. Φόβος αυτός επιδρά αρνητικά στον ψυχισμό των παιδιών. Χάνουν τον αυτοσεβασμό τους. Αποτέλεσμα, αποκτούν και αυτά βίαιες αντιδράσεις. Βέβαια, σε ειδική ομιλία να μιλήσουμε για την τηλεοπτική βία που έχει ανάκλαση στην βία, στην καθημερινή ζωή των παιδιών. Άλλη εφημερίδα γράφει για τα παιδιά ότι κάνει μια ανατομία της εγκληματικότητας, η οποία είναι επίδραση από την τηλεόραση. Διαβάσαμε σε μια εφημερίδα ότι η μάνα γύρισε μετά τη δουλειά της και βρήκε τον 14χρονο Ιταλό Φάμπιο Σενέρι, τον γιο της, να είναι κρεμασμένος, μιμούμενος την τηλεόραση, όταν είδε την τηλεόραση. Βέβαια, τι να πει κανείς για τις ολέθριες αυτές εκπομπές, τις σεξολογικές, τις πορνοεκπομπές. Μάλιστα, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα για την προαγωγή αυτών των πορνοτενίων. Εφήβραν λοιπόν και την μέθοδο να κάνουν δορυφορικά κανάλια, δορυφορικές λήψεις, ώστε όλο το 24ωρο να υπάρχουν ταινίες πορνό. Και υπάρχουν κανάλια στο εξωτερικό τέτοια και εκπομπές όπως Tutti Frutti, όπως ένα γερμανικό κανάλι RTL, κάτι άλλα κανάλια, δανέζικα, ολλανδέζικα, εγγλέζικα,
που βρίθουν από σεξολογία και από σκηνές βρωμερότητες που εξευτελίσουν την γυναίκα και τον άνδρα στην πεζοδρομιακή σεξολογική σχέση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δημιούργησαν ένα προνόμιο σε αυτήν την σεξολογική, θα λέγαμε, μάστιγα, να κάνουν και κανάλια που θα είναι μέσα σε θάλασσες, σε διεθνή ύδατα, για να μην μπορούν να τα καταργήσουν και τα κλείσουν, ώστε να δείχνουν κατά κόρονα αυτές τις εξωτενίες για να διαφθείρουν την νεολαία. Δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω κάποιες γραμμές, θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή. Είναι λοιπόν προαγωγός της πορνείας και μάλιστα κάποιες εκπομπές με τις παρουσιάσεις των κοριτσιών από τα πορνεία που τα ξεγυμνώνουν, ούτε και φιλοσικής δεν κρατάνε, τα ξεγυμνώνουν και τα ορίζουν τα ονόματά τους και που μένουν και πόσο παίρνουν στην επίσκεψη. Ο εισαγγελέας που είναι. Ξέρουν ποια είναι τα κανάλια αυτά. Δεν τα πω εγώ εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Θα τα αναφέρουμε άλλη στιγμή. Πού είναι ο εισαγγελέας όταν δίνει το δικαίωμα σε κανάλια ή σε παραγωγούς να πλουτένουν από την προβολή της μαστροπίας, της πορνείας από τα κανάλια και να εκμαυλίζουν την νεότητα, ακόμα και αγίους να κολλάζουν. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να πούμε πολλά σχόλια. Βέβαια, να επενέσουμε και μία άλλη αρθρογράφο, την Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι εκλεκτή αρθρογράφος και στα θέματα αυτά της τηλεκριτικής και έλεγε σε κάποιο άρθρο, πάρα πολλά άρθρα θαυμάσια αυτής της δημοσιογράφου, έντονος ανταγωνισμός σεξουαλικής συχαμάρας, λέγει, σε ένα άρθρο, σε μια εφημερίδα. Έντονος ανταγωνισμός σεξουαλικής συχαμάρας. Λέγει, αυτό μας έλειπε, ο ανταγωνισμός και η άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στα μικρά ιδιωτικά κανάλια με δίθεν ρατσιστικά σάλια αρίσματα και σεξουαλικές αηδίες για την αύξηση πάση θυσία των ποσοστών τηλεθέασης. Και να φέρει εδώ κάποια κανάλια τα οποία πήραν, θα λέγαμε, το βραβείο στην πόρνο τηλεθέαση. Αυτοί φυσικά να βάλουν στην τσέπη τους κάποια χρήματα και ο φτωχός ελληνικός λαός να αποκαυνωθεί, να αποπροσανατολιστεί, να μην ασχολείται με τα καθημερινά του προβλήματα και με τα εθνικά του θέματα, αλλά να ασχολείται με τις ροζ κοπέλες που κάποιοι της νύχτας, παιδιά που δεν ξημερώνει, ή κάποιοι μαστοράδες που δεν μπορούν να βρουν τη μαστοριά τους αλλού, αλλά στη σαχλαμαροσύνη και στη χειδεολογία, παρακαλώ. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα κανάλια να καυχόνται πως έχουν θέαμα ποιότητας, αλλά πρέπει ο ελληνικός λαός να αντιδράσει και θα πούμε σε άλλη εκπομπή, όταν μιλήσουμε για την δεοντολογία, για την ανθρωπιά, για την ευγένεια, για τον πολιτισμό των εκπομπών. Και εδώ βλέπουμε ότι και βιντεοκασέτες από τη Γερμανία κατέκλυσαν την ελληνική αγορά που έχουν παιδικά όργια σεξουαλικά. Παιδάκια ηλικίας 4 και 5 χρονών που παίρνουν τον ρόλο των πορνοστάρ και κάνουν όργια σεξουαλικά, έγιναν αντικείμενα ειδονείς παιδάκια 4 και 5 χρονών, μέχρι και 12 χρονών. Και υπάρχουν ταινίες τέτοιες, βιολογινείς, που κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, ας κλείσουμε και ας τονίσουμε αυτή την παράγραφο που δεν ανοίξαμε. Τώρα κάναμε μια διαπίστωση της τηλεοπτικής πτωχεύσεως, της τηλεοπτικής κουφότητας, της κενότητας και της σαχλαμάρας και της επικίνδυνης, θα λέγαμε, αυτής εικόνας, η οποία τον άνθρωπο και τον νέο τον τελείως τον αποχαυνώνει. Ας κάνουμε λοιπόν μία έκκληση προς τα κανάλια, προς την πολιτεία, προς την εκκλησία, η οποία κοιμάται τον ύπνο του Μανδραγόρα και σπάνια αντιδρά και είναι υπεύθυνη η εκκλησία για αυτό το κατάντημα. Δεν έχει η Εκκλησία ένα κανάλι τηλεοπτικό, ούτε την φιλοξενούν σε κανένα κανάλι τηλεοπτικό την Εκκλησία. Να φιλοξενήσουν Μητροπολίτες, τον Αρχιεπίσκοπο, θεολόγους, καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν το ζήτησαν φυσικά, ούτε και φιλοξενούν εύκολα, γιατί τα θεωρούν αυτά ότι είναι του μεσαιώνα θέματα. Και δεν γνωρίζουν ότι η Ορθοδοξία και η Εκκλησία είναι παράγον εξυγειάνσεως του έθνους, της νεολαίας και είναι, θα έκαμε, μια εγγύηση για την ποιότητα της πνευματικής δημιουργίας σε αυτόν τον τόπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε άλλη εκπομπή για την άδεια τηλεόραση και
Το Σύνταγμα, έχουμε θαυμάσιες μελέτες, έχουμε νόμους, έχουμε κώδικες διοντολογίες και πρέπει όλα αυτά να συμμορφωθούν μέσα σε ένα πλαίσιο ελληνοπρεπές, ελληνοορθόδοξο, που θα είναι άξιο του τόπου, που θα προάγει τον πολιτισμό μας, που θα δημιουργεί ένα δρόμο για τους νέους που δεν θα τους κλείνει μέσα στα γρανάζια της, του μηδενισμού, της φοβίας, του εγκλήματος, της βίας, των αιμάτων, των σατανιστικών, θα λέγαμε, θεάματων και των σεξολατρικών μανιακών θεαμάτων, αλλά όλα αυτά θα είναι σε πολύ δεύτερη μοίρα μέσα σε ένα πλαίσιο ευπρέπειας και θα δίνεται το προβάδισμα σε εκπομπές για την ιστορία μας, για την παιδεία μας, για τον ελληνισμό μας, για τη μουσική, για την τέχνη, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, για την αερογραφία μας, για τον πλούτο τον ελληνοορθόδοξο και γιατί να μην δώσουν όλα τα κανάλια κάποιες ώρες να φανερωθεί το μεγαλείο της Ορθοδόξου λατρείας, τα μοναστήρια, η αρχιτεκτονική, η βυζαντινή εικόνα. Τόσα μεγαλεία που έχει η φυλή μας. Αυτά δεν θα τα δώσουν ποτέ όσο υπνώταμε τον ύπνο του Μανδραγόρα εμείς σαν εκκλησία και όσον δεν σπεύσουμε να συμπαραταχθούμε σε μία απέτηση να έχουμε παιδευτικό μέσο το κανάλι, πολιτιστικό μέσο, πνευματική λειτουργία να είναι και όχι απάνθρωπη αντιπνευματική λειτουργία. Έχουμε να πούμε πολλά σε ειδικά θέματα περί τηλεοράσεως. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Τιμή.